Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μακρινή χώρα, ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που έφεραν στον κόσμο ένα πανέμορφο κοριτσάκι. Η μικρούλα ήταν τρισχαριτωμένη και κάθε μέρα που περνούσε γινόταν ακόμα και πιο όμορφη. Οι γονείς της τη χαίρονταν και την καμάρωναν. Για αυτούς ήταν το πιο όμορφο μωρό του κόσμου. Ο ενθουσιασμός του βασιλιά ήταν τόσο μεγάλος, ώστε διέταξε να γίνει μια λαμπρή γιορτή για τη γέννηση της κόρης του. Όλοι οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες, πρίγκιπες και πριγκίπισσες και οι άρχοντες από τα γειτονικά βασίλεια ήρθαν να τιμήσουν τη νεαρή πριγκίπισσα. Πανέμορφες βασιλοπούλες με λαμπερά φορέματα. Γενναίοι πρίγκιπες με τους υπηρέτες τους. Το παλάτι έλαμπε. Γι' αυτό είχαν φροντίσει οι όμορφες κοπέλες που υπηρετούσαν το βασιλικό ζεύγος. Τα ασέβη μας δεσποινίδες, συγχαρητήρια, υποκλήθηκαν οι τρεις σωματοφύλακες. Η συνάθρηση του κόσμου έγινε στη μεγάλη κεντρική αυλή του παλατιού. Οι εκλεκτοί καλεσμένοι από τα μακρινά βασίλεια είχαν καιρό να συναντηθούν και έτσι είχαν πολλά νέα να ανταλλάξουν. «Ω, καλησπέρα σας! Πώς είστε! Τι κάνει η αξιότιμος μητέρα σας?» Στο μεταξύ, στην αίθουσα του θρόνου, η μικρή πριγκίπισσα αποκοιμήθηκε στα χέρια της βασίλισσας. Η μανούλα της την ακούμπησε τρυφερά στην όμορφη κούνια με τα κάτασπρα μυρωδά τα σεντονάκια και έμεινε ώρα εκεί να την κοιτά μαζί με το βασιλιά. «Το μωράκι μου, κοίτα πόσο χαριτωμένο είναι!» «Το πιο όμορφο κοριτσάκι στο βασίλειο!» «Γλυκό μου, λαμπερό μου αστεράκι, κοιμήσου!» Οι βασιλοπούλες, μία-μία, πήραν στα χέρια τους τα δώρα που είχαν φέρει για τη μικρή πριγκίπισσα και κατευθύνθηκαν προς την αίθουσα του θρόνου. Λαμπερά δώρα από χρυσάφι, ασίμι και αλάβαστρο. Κρυστάλλινα βάζα με ακριβά αρώματα. Κουτιά με πούδρες από ροδόνερο και αστραφτερά κοσμήματα και φυλαχτά. Όλα για τη μικρή μας χαϊδεμένη. Όμως την ίδια ώρα, στις κουζίνες του παλατιού, οι μικρές μαγείρισες έχουν πολλή δουλειά. Τα κορίτσια σηκώνουν τα μανίκια. Θα πρέπει να ζυμώσουν τα μικρά λαχταριστά ψωμάκια για το βασιλικό τραπέζι. Η ζύμη πρέπει να είναι ελαστική. Μόνο έτσι θα γίνουν αφράτα και φουσκωτά. Οι άλλες κοπέλες στρώνουν τα δαντελένια τραπεζομάντιλα. Πρέπει να είναι κατάλευκα και σιδερωμένα στην εντέλεια. Φτιάξε καλά το μέρος που θα κάτσει ο βασιλιάς. Μείνε ήσυχη. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Και τώρα ελάτε, πάμε να φέρουμε τα φαγητά. Οι φύλακες είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους καλεσμένους. Στοπ! Περιμένετε! Προηγούνται οι δεσποινίδες, φωνάζουν στους τρεις σωματοφύλακες. Οι όμορφες πριγκίπισσες περνούν και βεβαίως και είναι καρδιές. Συνοδεύονται από τον απεσταλμένο του αυτοκράτορα. Έστειλε στο βασιλιά μια περγαμηνή με τις ευχές του, γιατί δεν τα κατάφερε να έρθει. Βλέπετε, έλειπε σε μακρινό ταξίδι. Αμέσως μετά πλησίασαν ο πρίγκιπας Ροδόλφος με την πριγκίπισσα Ροδάνθη. «Να σας ζήσει», είπαν και πρόσφεραν το δώρο τους. Η βασίλισσα άνοιξε το ξύλινο μπαουλάκι και τα μάτια της θάμπωσαν από τα αστραφτερά διαμαντένια κοσμήματα. «Σας ευχαριστούμε πολύ. Δείτε τη μικρούλα μας». Το μωράκι είχε ξυπνήσει. Με τα γλυκά ματάκια του κοιτούσε περίεργα. Αμέσως μετά ακολούθησαν ο γιος και η κόρη του βασιλιά της Βερονίας. Η όμορφη βασιλοπούλα Κιάρα χάρισε στο μωράκι μία κουκλίτσα, μια μικρή νεράιδα. Οι πριγκίπισσες Ιζόλδη και Εμιλία
πρόσφεραν μυρωδάτα λουλούδια και αρώματα. Το άρωμα αυτό είναι θεϊκό. Οι πριγκίπισσες προχώρησαν προς τη μικρούλα που είχε ξανακοιμηθεί. Οι κόρες του βασιλιά Αρθούρου έφεραν κι αυτές τα δώρα τους. Να σας ζήσει! Σας ευχαριστούμε πολύ! Κοίτα τι θαυμάσιο δώρο! Περάστε να δείτε την αυγούλα μας! Τι γλυκό μωράκι! Ψιθύρισαν μόλις το είδαν. Οι ξαδερφούλες της αυγής, οι πριγκίπισσες Ευτυχία και Ευανθία, ήταν τρελαμένες από τη χαρά τους. Τώρα είχαν μία αληθινή κούκλα για να παίζουν. Πω πω! Τι μυρωδιές είναι αυτές! Σιγά σιγά οι δεσποινίδες της κουζίνας γεμίζουν το τραπέζι με λαχταριστές λιχουδιές και φρέσκα φρούτα. Και τα ψωμιά μοσχομυρίζουν ζεστά-ζεστά. Στο μεταξύ, η παρέλαση των καλεσμένων μπροστά από το βασιλικό ζευγάρι συνεχίζεται. Τα δώρα πληθαίνουν. Οι ευχές γεμίζουν το δωμάτιο με χαρά. Να σας ζήσει! Ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε πολύ! Τα όμορφα κοριτσόπουλα γεμίζουν το τραπέζι με αγάπη. Ο πρίγκιπας Δημήτριος κάνει μια θερμή υπόκληση και η πριγκίπισσα Τατιάνα προσφέρει το δώρο τους. Ένα ροζ στρογγυλό κουτάκι με χαντρούλες για να έχει καλή τύχη το μωρό. Τώρα γεμίζουν το τραπεζάκι δίπλα στη βασίλισσα. Ένας-ένας περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους για να ευχηθούν στο βασιλικό ζευγάρι. Όλοι είναι χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Ακόμα και η μικρούλα μας που μόλις ξύπνησε. Ελάτε να τις χορέψουμε, λέει η πριγκίπισσα Ευανθία. Και όλοι οι καλεσμένοι παρασύρονται σε ένα ευχάριστο βάλς για να διασκεδάσουν την πριγκίπισσα αυγή. Να ζήσει αυγή, να ζήσει αυγή, όμορφη, ανεβίδια και καλή. Αφού όλοι οι καλεσμένοι πρόσφεραν τα δώρα τους, τώρα οδηγούνται στο τραπέζι. Καλώς ήλθατε! Καθίστε! Τους υποδέχονται οι όμορφες σερβιτόρες. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι με αυτό που βλέπουν. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα πλέουν σε πελάγι ευτυχίας. Πόσο γεμάτοι νιώθουν! Γεμάτοι αγάπη για το υπέροχο πλασματάκι τους. Το κοιτούν στοργικά και δεν το πιστεύουν. Αυτό το κουκλάκι είναι το παιδάκι τους. Πρέπει όμως να φύγουν για να τιμήσουν τους καλεσμένους τους. Όνειρα γλυκά, μωράκι μου. Οι σαλπικτές αναγγέλουν την άφιξη του βασιλικού ζεύγου στο τραπέζι. Οι φρουροί στέκουν ατρόμητοι πίσω από τους δύο θρόνους. Οι στρατιώτες με τα οικόσημα του βασιλείου παίρνουν και αυτή η θέση. Το βασιλικό ζεύγος καταφθάνει και οι καλεσμένοι σηκώνονται όρθιοι και χειροκροτούν. Η γαλοπούλα σερβίρεται και ο βασιλιάς σηκώνει το ποτήρι του να κάνει την πρόποση. Να ζήσει η πριγκίπισσα αυγή, να είναι γερή και τυχερή. Να ζήσει, να ζήσει, φωνάζουν όλοι και τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους. Και το μεγάλο φαγοπότι αρχίζει. Οι καλεσμένοι τρώνε με μεγάλη όρεξη. Και για επιδόρπιο
φρέσκα και λαχταριστά φρούτα από τα περβόλια του παλατιού. Δροσερά σταφύλια, κατακόκκινα μήλα και γυαλιστερά ροδάκινα. Δυο μικρές πριγκίπισσες το έχουν ρίξει στο χορό. Χορεύουν τόσο χαριτωμένα που όλοι τις χειροκροτούν. Καθώς το κέφι ζωντανεύει και άλλα ζευγάρια σηκώνονται. Η βασιλική αυλή γεμίζει με ρομαντικούς χορευτές που στροβιλίζονται στους ήχους της ορχήστρας. Το γεύμα τελείωσε και οι καλεσμένοι έφυγαν. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα επέστρεψαν στην αίθουσα του θρόνου, κοντά στη μικρή τους αγαπημένη. Ο αρλεκίνος του παλατιού βάλθηκε να τους διασκεδάσει. Τους άρεσε πολύ να παρακολουθούν αυτόν τον μικρό αστείο ανθρωπάκο, που με τις φιγούρες του γέλαγαν ακόμα και οι σοβαροί φρουροί του βασιλιά. Όμως τι είναι αυτό που ακούγεται? Μια μαγική άβρα γεμίζει την ατμόσφαιρα. Χρυσά αστεράκια στροβιλίζονται στο δωμάτιο, ώσπου... Να! Εμφανίζονται οι 5 καλές νεράιδες των λουλουδιών. Και πριν περάσει ένα λεπτό, η αίθουσα γεμίζει από τα μικρά χαρούμενα νεραϊδάκια τους. Πρώτη έδωσε την ευχή της στο μωράκι η νεράιδα Βιολέτα. «Σε ονομάζω Αυγή. Θα είσαι η πιο όμορφη σε όλο το βασίλειο». Μετά ήρθε η σειρά της νεράιδας Μαργαρίτας. Τίναξε το μαγικό ραβδάκι της και είπε: «Σου χαρίζω εξυπνάδα και καλοσύνη». Η νεράιδα Ζελέα ευχήθηκε: «Σου εύχομαι να τραγουδάς πιο όμορφα και από τα ειδόνια». Η τριανταφυλένια κούνησε το ραβδάκι της και είπε: «Να χορεύεις καταπληκτικά, σαν να είσαι κύκνος». Τη στιγμή όμως που η πέμπτη νεράιδα, η Αλόη, ετοιμαζόταν να δώσει την ευχή της, εμφανίστηκε η κακιά νεράιδα, που φαινόταν πολύ θυμωμένη. «Έτσι λοιπόν, καλέσατε όλες τις νεράιδες του κόσμου και ξεχάσατε εμένα, την πιο σπουδαία. Είμαι εξαγριωμένη μαζί σας. Και για να πάρω εκδίκηση, θα δώσω κι εγώ ένα μικρό δωράκι στη χαριτωμένη πριγκίπισσα. Μία κατάρα! Μέχρι να φτάσει τα 16 της χρόνια, θα τρυπήσει το χέρι της σε ένα αδράχτη. Και θα πεθάνει». Έτσι είπε η κακιά νεράιδα και εξαφανίστηκε μέσα σε ένα σύννεφο καπνού, αφήνοντας πίσω της θλίψη και δάκρυα αγωνίας και φόβου. «Αλόη, κάνε κάτι! Δεν μπορώ να λύσω τα μάγια. Νομίζω όμως ότι μπορώ να τα αλλάξω». «Μικρή μου αυγή, θα τρυπηθείς από το αδράχτη, αλλά δεν θα πεθάνεις. Θα κοιμηθείς γλυκά, ώσπου μια μέρα ένας όμορφος πρίγκιπας θα έρθει να σε ξυπνήσει». Με τα λόγια της γαλάζιας νεράιδας, όλοι ανακουφίστηκαν λιγάκι. Το μωρό τους, το παιδάκι τους, δεν θα πάθαινε μεγάλο κακό. Μόνο θα κοιμόταν. Έναν ύπνο γλυκό και βαθύ. Οι νεράιδες ξανά δώσαν για μια ακόμα φορά τις ευχές τους. Αυτή τη φορά όμως τραγουδώντας. Ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν τη συμπαράστασή τους στους πικραμένους γονείς. Και η μουσική βοήθησε. Βοήθησε να ανοίξει η καρδούλα τους και να σκεφτούν πιο ψύχρεμα και θετικά. Και με χυλάκια σωστή ζωγραφιά, θα κάνω μια ευχή.
Η ώρα ήταν περασμένη. Οι νεράιδες έπρεπε να φύγουν. Αποχαιρέτησαν τη μικρή πριγκίπισσα και τους γονείς της και έφυγαν διακριτικά. Ήξεραν πως το ζευγάρι ήθελε να μείνει μόνο του με το μωράκι του. Όλη τη νύχτα κοιτούσαν το μωράκι τους και προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θα απέφευγαν το τρύπημα από το αδράχτη. Η βασίλισσα ήταν απαρηγόρητη. Έπεσε αμίλητη στην αγκαλιά του άντρα της και του έσφιξε τα χέρια. Και τότε ο βασιλιάς είχε μια ιδέα. Μα ναι, πώς δεν το είχε σκεφτεί. Το επόμενο πρωί, πριν καλά-καλά ξημερώσει, έδωσε εντολή να καούν όλα τα αδράχτια και οι ρόκες που υπήρχαν στο βασίλειο. Μια μεγάλη φωτιά άναψε κοντά στο παλάτι. Κανείς δεν ήξερε γιατί το ζήτησε αυτό ο βασιλιάς τους. Βαθιά στο δάσος, στο σπιτάκι τους, οι καλές νεράιδες έπιναν το τσάι τους και σκέφτονταν τι θα μπορούσε να αλλάξει την κατάρα της κακιάς νεράιδας. «Το βρήκα!» είπε ξαφνικά η Μαργαρίτα. «Αν φέρουμε εδώ την αυγή και την κρατήσουμε μέχρι τα 16 της χρόνια, κανένας δεν θα μπορέσει να τη βρει για να της κάνει κακό». «Φύγαμε!» φώναξαν όλες και πετάχτηκαν από τις καρέκλες τους. Σημάζεψαν το σπίτι. Το ετοίμασαν για να υποδεχτεί το μωρό και έστρωσαν με αγάπη το κρεβατάκι του. Και όταν όλα έγιναν στην εντέλεια, πήραν στα χέρια τους τα μαγικά τους ραβδάκια και μεταμορφώθηκαν σε 5 απλές αγρότησες. Κανένας δεν έπρεπε να ξέρει, ούτε και η αυγή, πως θα μεγάλωνε με 5 νεράιδες. Τέρμα λοιπόν και τα μαγικά. Στο παλάτι, ο βασιλιάς και η βασίλισσα προσπαθούσαν να χορτάσουν το μωρό τους. Κανένας δεν ήξερε τι τους περίμενε αύριο. Οι 5 νεράιδες πέρασαν βιαστικές στην πύλη του παλατιού και τρύπωσαν στην αίθουσα του θρόνου. Η βασίλισσα ξαφνιάστηκε. Δεν τις είχε δει ποτέ άλλοτε ντυμένες έτσι. Οι νεράιδες της εξήγησαν το σχέδιό τους και πήραν το μωρό από την αγκαλιά της. Η καημένη βασίλισσα δεν πρόλευε ούτε να μιλήσει. Αποχαιρέτησε το αγγελούδι της και έπεσε στην αγκαλιά του άντρα της. Οι νεράιδες έφυγαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν από μια μυστική έξοδο. Και οι καημένοι γονείς έμειναν να κοιτούν την άδεια κούνια του μωρού τους. «Γρήγορα, βιαστείτε! Μπορεί να μας δει κανένα μάτι!» Στο μικρό σπιτάκι του δάσους η αυγούλα περνάει υπέροχα. Έχει 5 μαμάδες να την προσέχουν και να την περιποιούνται. Ποιος τη χάρη της. Την ταντεύουν, τη χαϊδεύουν, την καθαρίζουν και της κάνουν παιχνιδάκια. Το μικρό κοριτσάκι έχει αλλάξει τη ζωή τους εντελώς. Ούτε που σκέφτονται τα μαγικά. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να περνάει καλά η αυγή τους. Και όταν την ταΐζουν, τις λένε τραγουδάκια για να πιει όλο της το γάλα. Stay.
Τα χρόνια πέρασαν. Η Αυγή μεγάλωσε και έγινε μια όμορφη και καλοσυνάτη κοπέλα. Οι καλές της νεράιδες την ανάθρεψαν με αγάπη και αφοσίωση και την ένιωθαν σαν δικό τους παιδί. Ποτέ δεν της είπαν πως ήταν η κόρη του βασιλιά. Και η Αυγή όμως λάτρευε τις καλές της μανούλες και τις πρόσεχε πολύ. Περνούσαν όμορφα όλες μαζί στο σπιτάκι του δάσους. Όμως οι νεράιδες ήξεραν πολύ καλά πως οι ώρες που θα είχαν μαζί τους την Αυγή ήταν πια πολύ λίγες. Την ημέρα που θα έκλεινε τα 16 της χρόνια, οι 5 νεράιδες θέλησαν να της ετοιμάσουν μία έκπληξη για τα γενέθλιά της. Έτσι, την έστειλαν στο δάσος να μαζέψει λουλούδια. Γεια σου, Αυγούλα! Να προσέχεις! Γεια! Τι λέτε να φτιάξουμε στην Αυγή? Να της φτιάξουμε την τούρτα που της αρέσει και να αποτελειώσουμε το ροζ φόρεμα. Μην ξεχνάτε πως απόψε το βράδυ θα επιστρέψει στους γονείς της. Οι νεραϊδούλες των λουλουδιών, μόλις είδαν την Αυγή, έτρεξαν κοντά της να τη χαιρετήσουν και να της τραγουδήσουν ένα όμορφο τραγούδι. Έλα μαζί μας, Αυγή, να χορέψουμε όλες μαζί. Στον δέντρο της και στο νερό τη δροσιά, να χαρούμε τη μέρα αυτή. Τα πουλιά τραγουδούν. Στο σπιτάκι του δάσους, οι 5 νεράιδες ξεκίνησαν τη δουλειά. Το ροζ φόρεμα ήταν σχεδόν έτοιμο. Μερικές λεπτομέρειες έλειπαν μόνο. Και μόλις τέλειωσαν με τα ραψίματα, πιάσανε τις μαγειρικές. Αν θες να φτιάξεις μια τούρτα καλή, γλυκιά και λίγο ρευτή, με κρέμα και σοκολάτα πολύ και νόστιμη σαν τη γη, μια συνταγή θα χρειαστείς και απ' τις νεράιδες θα τη βρεις και πάντα λαχτάριστα γλυκά θα φτιάχνεις. Ας γιορτάσουμε, παιδιά, η Αυγή μας σήμερα θα κλείσει τα 16. Με τραγούδια και χαρά θα μπει αμέσως στο σπιτάκι μας σε τάξη. Αν θες να έχει τρέσεις χρυσές και ροζ κορδελίτσες πολλές, μια συμβουλή θα χρειαστείς και απ' τις νεράιδες θα τη βρεις κι έτσι φορέματα όμορφα πάντα θα έχεις. Ας γιορτάσουμε, παιδιά, η Αυγή μας σήμερα θα κλείσει τα 16. Με τραγούδια και χαρά θα μπει αμέσως στο σπιτάκι μας σε τάξη. Γέλια από εδώ, τραγούδια από εκεί, γέλια από εδώ.
Η αυγή αποχαιρέτησε τα νεραϊδάκια και έφυγε για το σπίτι. Πλησιάζοντας, άκουσε φωνές και τραγούδια. Κοίταξε κρυφά από το παράθυρο. Καλά το είχε καταλάβει. Οι καλές της μανούλες της είχαν ετοιμάσει μια απίστευτη τούρτα. Να ζήσεις αυγούλα και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις νιώτης το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Να ζήσεις αυγούλα και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά, να είσαι για πάντα γλυκιά και καλή, ευτυχισμένη και τυχερή. Ελάτε να σερβιριστούμε, φέρτε τα πιατάκια. Η αυγούλα σέρβιρε το γλυκό. Ήταν πεντανόστιμο. Έλα τώρα να σου δείξουμε το φόρεμα που φτιάξαμε για σένα. Καλά, είναι υπέροχο. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Όμως είχε έρθει η ώρα να πούνε στην αυγή όλη την αλήθεια. Άκουσέ μας, θα στα πούμε σαν παραμύθι. Πριν 16 χρόνια, τέτοια μέρα, ο βασιλιάς και η βασίλισσα της χώρας μας απέκτησαν ένα όμορφο κοριτσάκι που το ονόμασαν Αυγή, εσένα. Και γιατί με διώξανε? Δεν σε διώξανε, γλυκιά μου. Την ημέρα που σου έδωσαν το όνομα, ο βασιλιάς ξέχασε να καλέσει στο χορό την κακιά μάγισσα. Έτσι εκείνη αποφάσισε να εκδικηθεί. Μέχρι να φτάσει τα 16 της χρόνια, θα τρυπήσει το χέρι της σε ένα αδράχτη και θα πεθάνει. Η αυγή είχε τρομάξει. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για να λύσουμε τα μάγια. Μόνο η Αλόη, που δεν σου είχε δώσει ακόμα την ευχή της, άλλαξε την κατάρα. Αν τρυπούσες το χέρι σου, δεν θα πέθαινες, αλλά θα κοιμόσουνα. Εμείς, για να μην κινδυνεύσεις καθόλου, αποφασίσαμε να σε πάρουμε από το παλάτι και να σε φέρουμε εδώ, μέχρι να γίνεις 16 χρονών. Οι γονείς σου στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ. Ήσουν ένα πολύ χαρούμενο μωράκι και ζούσαμε τόσο καλά. Σήμερα όμως πρέπει να γυρίσεις στο παλάτι. Ο κίνδυνος πέρασε. Σηκώθηκαν και ετοιμάστηκαν για να πάνε στο παλάτι. Η αυγή φόρεσε την κόκκινη κάπα της. Όμορφη που ήταν! Είχε σουρουπώσει μόλις βγήκαν από το σπίτι. Μέχρι να φτάσουν στο παλάτι, είχε κιόλας βραδιάσει. Πέρασαν από τη μυστική είσοδο για να μην τους δουν οι φρουροί. Οδήγησαν την αυγή στα διαμερίσματά της. Πρώτη φορά η αυγούλα έβλεπε τέτοια πολυτέλεια. Της φόρεσαν το άσπρο μεταξωδό νυχτικό και τη βοήθησαν να ξαπλώσει στο όμορφο κρεβάτι της. «Αύριο θα συναντήσεις τους γονείς σου», της είπαν. Η αυγή ήταν πολύ κουρασμένη και αποκοιμήθηκε αμέσως. Οι νεράιδες, ευχαριστημένες που είχαν πετύχει το σκοπό τους, κάθισαν στα πόδια του κρεβατιού για να την προσέχουν. Και τότε μια μαγική σκόνη εμφανίστηκε στον αέρα. Οι νεράιδες άρχισαν να χασμουριούνται και τα βλέφαρά τους βάρυναν και έκλεισαν. Η ίδια μαγική χρυσόσκονη στάθηκε πάνω από το κεφάλι της αυγής και την ξύπνησε. Σαν υπνοτισμένη, ακολούθησε τη χρυσόσκονη στους σκοτεινούς διαδρόμους και στις αίθουσες του παλατιού. Ήταν σίγουρο πως κάπου την οδηγούσε.
Στο ψηλότερο πύργο του κάστρου, η κακιά μάγισσα ετοίμαζε το πανούργο σχέδιό της. Φίδια, αράχνες και αηδιαστικά έντομα, όλα μέσα στο καζάνι. Το δηλητήριο ήταν έτοιμο. Μέσα σε μία λάμψη μεταμορφώθηκε σε γριούλα που έγνεθε στη ρόκα της. Η αυγή μπήκε στο δωμάτιο και σαν μαγεμένη προχώρησε προς το αδράχτη. «Έλα κοριτσάκι μου, άγγιξε με το δαχτυλό σου το αδράχτη. Άγγιξε το είπα!» Μέσα σε δευτερόλεπτα η αυγή είχε πέσει ανέστητη στο έδαφος. Εν τω μεταξύ, οι νεράιδες ξύπνησαν από το μαγεμένο ύπνο τους. «Η αυγή! Λείπει η αυγή!» φώναξαν και άρχισαν να τρέχουν σαν τρελές στους διαδρόμους του παλατιού. Όταν έφτασαν στο δωμάτιο, το κοριτσάκι τους ήταν πεσμένο στο πάτωμα. Έμοιαζε σαν να είχε πεθάνει. «Τι έκανες στην αυγούλα μας?» είπαν και όρμηξαν προς τη γριά. Πριν προλάβουν να την αγγίξουν, μέσα από μία λάμψη η γριά μεταμορφώθηκε και πάλι στην κακιά μάγισσα. «Νομίζατε πως θα με νικήσετε, ε?» «Η αγαπημένη σας πριγκίπισσα είναι νεκρή!» Οι καλές νεράιδες ήταν απαρηγόρητες. Τι θα έλεγαν στο βασιλιά? Πήραν αγκαλιά την αυγή και τη μετέφεραν στο κρεβάτι της. Ήταν χαμογελαστή και έμοιαζε να κοιμάται. Ακριβώς όπως τα είχε πει η Αλόη. Και τώρα κάτι έπρεπε να κάνουν. Και το βρήκαν. Με τα μαγικά τους ραβδιά δημιούργησαν μία βροχή από αστεράκια που κύμισε όλο το παλάτι. Οι φρουροί αποκοιμήθηκαν όρθιοι. «Να αποκοιμηθείτε μέχρι να έρθει ο πρίγκιπας για την αυγή», είπε η Νεράιδα και κούνησε το ραβδάκι της. Οι κοπέλες που έπλυναν τα ασπρόρουχα αποκοιμήθηκαν πάνω από τη σκάφη. «Να αποκοιμηθείτε για 100 χρόνια», είπε η Βιολέτα και ένα μεγάλο σύννεφο από μαγικά αστεράκια περικύκλωσε τους 3 σωματοφύλακες που παίζανε σκάκι. Δεν άργησαν κι αυτοί να αποκοιμηθούν. Μία-μία και οι άλλες νεράιδες, κουνώντας το ραβδάκι τους, κατάφεραν να κοιμήσουν όσους βρίσκονταν στο παλάτι. Ήθελαν να βεβαιωθούν πως κανένας δεν θα έπαιρνε είδηση τι είχε συμβεί με την αυγή. Ύπνος βαθύς για όλους λοιπόν. Ακόμα και οι μαγείρισες στην κουζίνα παράτησαν το ζύμωμα και άρχισαν να ονειρεύονται. Όσο για το βασιλιά και τη βασίλισσα, ούτε που πρόλαβαν να καταλάβουν τίποτα. «Γρήγορα στο σπίτι μας, κορίτσια», είπε η Αλόη. «Θα πρέπει να ξαναγίνουμε νεράιδες». Έτσι και έγινε. Τα χρόνια περνούσαν και στο παλάτι επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Γύρω του σηκώθηκε ένα δάσος από μυτερά αγκάθια. Κανένας δεν τολμούσε να πλησιάσει. Οι καλές νεράιδες ζούσαν στο σπιτάκι του δάσους με την αγωνία να τις συντροφεύει κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Πότε θα ερχόταν επιτέλους ο πρίγκιπας του παραμυθιού? Πέρασαν καλοκαίρια και χειμώνες, ώσπου μια μέρα ένας γενναίος και καλόκαρδος πρίγκιπας εμφανίστηκε στη χώρα. Είδε από μακριά το κάστρο και απόρησε που ήταν βυθισμένος στη σιωπή. Έπρεπε κάποιον να βρει να ρωτήσει. Μπήκε στο δάσος και πριν περάσει λίγη ώρα βρέθηκε μπροστά στο μικρό σπιτάκι. Χτύπησε την πόρτα. «Χτυπάει η πόρτα! Ποιος να είναι?» Οι νεράιδες ανοίξανε και τον υποδέχτηκαν με χαρά. «Σε περιμέναμε», του είπανε. «Έλα να σου πούμε μια περίεργη ιστορία».
Οι κοπέλες εξηγήσανε στον πρίγκιπα τι ακριβώς είχε συμβεί. Εκείνος τους υποσχέθηκε να βοηθήσει. Άπλωσε το σπαθί του πάνω στο τραπέζι και οι νεράιδες με τα ραβδιά τους του έδωσαν δύναμη. Το έκαναν μαγικό. Έφτασαν μπροστά στο μαγεμένο κάστρο και σηκώνοντας ψηλά τα μαγικά ραβδιά και το σπαθί, ένα τεράστιο σύννεφο από αστεράκια πλημμύρισε τον ουρανό. Και τα αγκάθια άρχισαν να υποχωρούν. Ήταν ένα θαύμα! Όπου έβρισκαν δυσκολία, σήκωναν τα μαγικά ραβδάκια τους και το σπαθί και ο δρόμος άνοιγε μπροστά τους. Στο τέλος, βρέθηκαν μπροστά στην κεντρική πύλη του παλατιού. Οι φρουροί κοιμόνταν. Μπήκαν στη μεγάλη αυλή. Παντού ύπνος βαθύς. Φτάσαν επιτέλους και στο υπνοδωμάτιο της αυγής. Ο πρίγκιπας, μόλις την είδε, μαγεύτηκε. Σήκωσε απαλά το χέρι της και το φίλησε. Η αυγή άνοιξε τα μάτια της. Τα μάγια επιτέλους είχαν λυθεί. Μαζί με την αυγή άρχισε να ξυπνάει όλο το βασίλειο. Οι κοπέλες που καθάριζαν την αυλή. Οι νεαροί κύριοι που τις βοηθούσαν. Οι μαγείρισες άρχισαν να χασμουριούνται πάνω από τα ψωμάκια τους. Και οι τρεις σωματοφύλακες ξύπνησαν για να συνεχίσουν την παρτίδα στο σκάκι τους. Όλοι ξαναγύρισαν στις δουλειές που κάναν πριν κοιμηθούν. Οι νεράιδες σήκωσαν την αυγή από το κρεβάτι της για να την οδηγήσουν στην αίθουσα του θρόνου. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα μόλις είχαν ξυπνήσει. «Τι μας συνέβη?» αναρωτιόντουσαν. Πριν όμως να καταλάβουν τι τους είχε συμβεί, οι νεράιδες με την αυγή και τον πρίγκιπα μπήκαν στην αίθουσα του θρόνου. Η κοπέλα συγκινημένη έπεσε στην αγκαλιά της μανούλας της. Πόσο τους είχε λείψει! Ο βασιλιάς αγκάλιασε και αυτός την κόρη του με λαχτάρα. Η αυγή σύστησε στο βασιλιά και στη βασίλισσα τον νεαρό πρίγκιπα και τους εξήγησε πως αυτός ήταν που την έφερε ξανά στη ζωή. Ο πρίγκιπας γονάτισε μπροστά στο βασιλικό ζεύγος και ζήτησε το χέρι της ωραίας κοιμωμένης. Ήταν η υπέροχη στιγμή που όλοι περίμεναν. Εν τω μεταξύ, η μάγισσα μακριά στο σπίτι της στο δάσος ήταν εξαγριωμένη. Φώναζε και ούρλιαζε τόσο πολύ που στο τέλος έσκασε από το κακό της. Κανένας δεν ξαναμίλησε ποτέ για αυτήν. Ο βασιλιάς έδωσε διαταγή να αρχίσουν οι προετοιμασίες για το γάμο. Όλοι στο παλάτι ήταν πολύ χαρούμενοι. Η μικρή τους αυγή θα παντρευόταν. Έτσι στρώθηκαν στη δουλειά. Είχαν να σκουπίσουν, να καθαρίσουν, να ξεσκονίσουν. Τα λινά έπρεπε να λάμπουν. Χαρά, γέλια και κουφέτα και στο σπιτάκι στο δάσος. Η αυγή με τις νεράιδες ετοιμάζουν τον νηφικό. Θα πρέπει να είναι το πιο λαμπερό νηφικό που έγινε ποτέ. Είναι όλες τόσο χαρούμενες. Ράβουν και τραγουδούν.
από λίγες μέρες σε μια λαμπρή τελετή όπου ήταν καλεσμένο όλο το βασίλειο, η ωραία κοιμωμένη με κουμπάρες τις πέντε νεράιδες και παρανυφάκια τα νεραϊδάκια παντρεύτηκε τον καλό της πρίγκιπα. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Ιδιαίτερα ο βασιλιάς και η βασίλισσα που έβλεπαν την κόρη τους ζωντανή δίπλα στον πρίγκιπά της. Ο παπάς του παλατιού, χαρούμενος κι αυτός, τέλεσε το μυστήριο. Οι πέντε νεράιδες πετούσαν από τη χαρά τους. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν πως η μικρή τους αυγούλα παντρεύεται. Το ευτυχισμένο ζευγάρι έδωσε τα χέρια και την υπόσχεση να είναι σε όλη τους τη ζωή αγαπημένοι. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Στα ναμαρφακή